Έχουν προχωρήσει την τελευταία κατάσταση της άπησης και από εκεί και ύστερα ο παραγωγός πρέπει να μπει και σε άλλα έξοδα ώστε να κοπούν αυτά τα σταφύλια που βλέπουμε εδώ, να φύγουν πάνω από τα κλίματα. Διότι η σαπίλα από εδώ θα προχωρήσει, θα πιάσει το κλίμα αυτό που ο παραγωγός θα το κλαδέψει του χρόνου. Εικόνες απόλυτης καταστροφής. Στους αμπελώνες του Ηρακλείου συναντούν τα κλιμάκια του ΕΛΓΑ που προσπαθούν να καταγράψουν τις ζημιές εγκαίρως και να απαντήσουν στην αγωνία των παραγωγών που χάνουν για μία ακόμη χρονιά τη σοδειά τους. Πολύ μεγάλο πλήγμα. Δεν μπορεί να τα διαχειριστεί ο παραγωγός εύκολα. Αν τα αφήσει να οριμάσουν, θα τους σαπίσουν. Αν τα κόψει για υνοποίηση και απόσταξη, δεν έχει την παραγωγή που πρέπει, γιατί είναι σε χαμηλό βάθμα. Μετά τις βροχές φαίνονται κάθε μέρα και περισσότερες οι ζημιές. Πάρα πολύ. Μεγάλη ζημιά. Στα μπελοχώρια που έβρεξε πιο πολύ, εδώ κάτω έχει στο Μαλεβίζα, έχει κάνει πάνω από 100 χιλιοστά νερό. Στην περιοχή τη δική μου 50 χιλιοστά νερό. Εάν κάνει μια ψυχαλίδα, δεν μαζέψουμε τίποτα. Το πλήγμα είναι βαρύ, ειδικότερα για τα επιτραπέζια σταφύλια, για τα οποία είχαν καλλιεργηθεί μεγάλες προσδοκίες, καθώς η χρονιά φαινόταν χρυσή από πλευράς ποιότητας, ποσότητας, αλλά και της τιμής που είχε διαμορφωθεί στην αγορά. Έχουν ζημιά 80% και 70% και 100%, γιατί τα επιτραπέζια και δεν τα θέλουν τώρα και είναι μεγάλο το πρόβλημα. Η μυρωδιά της ύψης είναι αρκετή για να αντιληφθεί κανείς ακόμη και από μακριά την έκταση της καταστροφής. Θα βγουν οι Ιαπωνοί έξω, θα δουν τις ζημιές και όλα αυτά και ό,τι γίνει. Ο κόσμος δεν ξέρει τι θα κάνει. Να βάλει τσικουριά, να μην βάλει κρασί, να βάλει. Θα υπάρξει πρόβλημα στην αγορά από του χρόνου αν δεν βάλει κρασί. Αλλά και τι κρασί να βάλει με 8 και 9, 10 βαθμούς. Ο φακός της Κρήτη TV βρέθηκε σε μία από τις αυτοψίες των γεωπόνων του ΕΛΓΑ που βρίσκονται επίποδος για να προλάβουν να βρεθούν σε όλες τις καλλιέργειες για τις οποίες γίνεται αναγγελία ζημιών. Η απογοήτευση των αμπελουργών είναι πολύ μεγάλη, αφού στις περισσότερες περιπτώσεις είτε πρόκειται για επιτραπέζια ή άμπελα, είτε για σταφυλοποίηση, οι ζημιές είναι τεράστιες και η προοπτική της αποζημίωσης πολύ μακρινή. Οι περισσότεροι πληγέντες δεν έχουν ακόμη λάβει το υπόλοιπο 30% των αποζημιώσεων από τις ζημιές της περασμένης χρονιάς, τη στιγμή που βλέπουν τους κόπους τους και φέτος να πηγαίνουν στράφη. Ο αγροτικός κόσμος ξέρει ότι τα τελευταία χρόνια ο ΕΛΓΑ γίνει μνημονιακός. Φωνάζαμε, το διατυμπανίζαμε πριν από 3 χρόνια. Ότι αυτό θα έφερνε αυτές τις επιπτώσεις, δηλαδή του ότι να μην αποζημιώνει το παραγωγός άμεσα. Κάποιοι μας είχαν διαψεύσει τότε, αλλά δυστυχώς τώρα επαληθευόμαστε. Να δώσει τα υπόλοιπα των αμπελουργών που κάνει να τους δίνει από πέρσι, διότι είναι σε αδιέξοδο και κάνοντας εκτιμήσεις να δώσει και τη φετινή ζημιά. Το μόνο αισιόδοξο είναι πως οι αυτοψίες προχωρούν με ταχύτατους ρυθμούς σε όλα τα αμπελοχώρια του νομού Ηρακλείου.